32 χρόνια περίμεναν στη Μήλο για πνευμονολόγο και μόλις τοποθετήθηκε γιατρός από τη Θεσσαλονίκη, παραιτήθηκε και αποχώρησε, καθώς δεν μπορούσε να βρει αξιοπρεπές κατάλημα για να διαμείνει. Η γιατρός είναι απογοητευμένη. Είχε την αίσθηση ότι εδώ θα είχε μια καλύτερη αντιμετώπιση από τις αρχές του τόπου. Και δεν είναι η μόνη. Με αφορμή την άφιξη ορθοπαιδικού στη Μήλο, ο πρόεδρος του Κέντρου Υγείας έκανε εργασίες για να φιλοξενηθεί προσωρινά στο περιφερειακό ιατρείο. Ο δήμαρχος τον είχε μηνύσει και κατέληξαν στο κρατητήριο. Το δέλεαρ των 1.500 ευρώ για ένα μήνα, πέραν των μηνιαίων αποδοχών, φαίνεται πως συνετέλεσε στο να βρεθούν γιατροί για να μετακινηθούν στα νησιά του Αιγαίου για την τουριστική περίοδο. Δεν βρίσκουν όμως σπίτια για να μείνουν. Δεν θα καλύπτουν μόνο τις ανάγκες της Μήλου. Η γιατρός θα εξυπηρετούσε και άλλα νησιά. Κάναμε μεγάλο κόπο για να βρούμε γιατρούς για τη Μήλο. Η Μήλος είναι ένα από τα πιο αναπτυσσόμενα νησιά. 20 γιατροί τοποθετήθηκαν ήδη για τον Ιούλιο σε νησιά του Αιγαίου, όπως η Σύφνος, η Αμοργός και η Άνδρος, από τους συνολικά 53 που εγκρίθηκαν από τη δεύτερη υγειονομική περιφέρεια. Άλλοι 20, παρότι εκδήλωσαν ενδιαφέρον, τελικά δεν τοποθετήθηκαν γιατί δεν βρήκαν οικονομικό κατάλημα, ενώ αρκετοί απέσυραν το ενδιαφέρον τους. Είχαμε αρκετές αιτήσεις. Δυστυχώς όμως είχαμε περίπου 150 ακυρώσεις λόγω αδυναμίας έβρεση στέγης από γιατρούς και νοσηλευτές. Όπως λένε, το διαχρονικό πρόβλημα φέτος γίνεται ακόμα πιο έντονο σε μια περίοδο κατά την οποία ο πληθυσμός στα νησιά και κατ' επέκταση οι ανάγκες πολλαπλασιάζονται. Ο γιατρός δεν μπορεί να εγκαθίσταται προσωρινώς κάπου. Η φύση της εργασίας του και η διάρκεια της καριέρας του είναι τέτοια που δεν το επιτρέπουν προσωρινές εγκαταστάσεις. Στην Τίνο, που βουλιάζει από τουρισμό, το κέντρο υγείας δεν διαθέτει γενικό ιατρό και παθολόγο. Στη Σαντορίνη χρειάζεται να μετακινηθούν ένας καρδιολόγος και ένας παθολόγος, αλλά δεν μπόρεσαν να βρουν δύο δωμάτια για να μείνουν. Πρέπει να υπάρχει τον Αύγουστο για προσοχή. Χρειαζόμαστε μια μόνιμη λύση. Παρά τις εκκλήσεις προς τους τοπικούς φορείς και τους παράγοντες του τουρισμού, το πρόβλημα της στέγασης μοιάζει αξεπέραστο. Το πρόγραμμα μετακίνησης γιατρών του ΕΣΥ τους θερινούς μήνες ολοκληρώνεται στις 15 Σεπτεμβρίου.